Δύο νεκροί και ένα τραυματία είναι ο τραγικό απολογισμό από τη ρωσική επίθεση νωρί το πρωί τη Τετάρτη στο Κίεβο, με τι ρωσικέ δυνάμει να πραγματοποιούν μια πανδρομένη επιχείρηση με ντρόουν και πυράβλου στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Την ανακοίνωση εξέδωσε ο επικεφαλή στρατιωτική διοίκηση Σέρχη Πόπκο, ο οποίο κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη επιδρομή τη Ρωσία στο Κίεβο του τελευταίου μήνε, ενώ έκανε αναφορά και για την αντίδραση των αντιεροπορικών δυνάμεων. Νυχτερινή αεροπορική επιδρομή. Το Κίεβο δεν είχε γνωρίσει τόσο ισχυρή επίθεση από την Άνοιξη. Ο εχθρό εξαπέλυσε μαζική επίθεση με και πυράβλου. Αρχικά έγιναν επιθέσει με UAVs από διαφορετικέ κατευθύνσει και κατόπιν εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από βομβαρδιστικά του Πόλεθ. Δυστυχώ, εξαιτία τη τόση συντριμμιώσει τη συνοικία Ευτσεκίνσκι του Κιέβου, δύο άνθρωποι είναι νεκροί, ενώ άλλο ένα άνθρωπο τραυματίστηκε και αρκετά κτίρια τη περιοχή έχουν πάρει φωτιά. Συνολικά, από ενέργειε τη αντεροπορική άμυνα τη χώρα μα καταστράφηκαν πάνω από 20 εχθρικοί στόχοι νωρί το πρωί τη Τετάρτη. Ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Αμήνη τη Ρωσία όπου αναφέρει πω αεροσκάφο κατέσταση κατέστρεψε τέσσερα ταχύπλο που μετέφεραν έω και 50 μέλη των ειδικών δυνάμεων τη Ουκρανία. Αεροσκάφο τη αεροπορία ναυτικού του στόλου τη Μαύρη Θάλασσα κατέστρεψε τέσσερα ταχύπλο τα οποία μετέφεραν μονάδε απόβαση των Ουκρανικών δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων. Συνολικά έω και 50 στρατιωτικού, ανέφερε μεταξύ άλλων το Υπουργείο Άμυνα μέσω Telegram, χωρί να επισέλθει σε περισσότερε λεπτομέρειε.